Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή στηρίζουν τα προϊόντα αντιλιακής προστασίας Fresiderm και η εταιρεία Mi Sigma Ιακωβίδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μαζί μας απόψε ο γαστροεντερολόγος Δημήτρης Δημητρίου. Επίκαιρο το θέμα μας. Καλοκαίρι είναι και αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο τους ελληνούς μας μήνες τα γαστροεντερολογικά. Ευτυχώς να καλωσορίσουμε τον γιατρό μας. Καλώς ορίσατε, γιατρέ μου. Καλησπέρα και ευχαριστώ, κύριε Λαζαρίδη, για την πρόσκλησή σας και εσάς και το Capital. Ευχαριστώ πολύ. Και εμάς τιμή μας. Και είναι, τώρα είναι επίκαιρο αυτό το θέμα, έτσι, που θα μιλήσουμε. Ναι, είναι γεγονός. Έχει πάρει, μπορούμε θα να πούμε, διαστάσεις επιδημιολογίας. Έτσι, ναι. Γιατρέ μου, τι είναι η τροφική δηλητηρίαση? Παρόλο που μπορεί, ξέρετε, ο κόσμος το ξέρει φυσικά, αλλά να δούμε από πού προέρχεται, τι γίνεται και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το να πούμε γαστροεντερίδα τροφικές δηλητηριάσεις. Είναι ουσιαστικά στην καθομιλουμένη η γαστρική γρίπη, η γρίπη στομάχου. Δεν μας φτάνει η γρίπη δηλαδή το χειμώνα. Όχι, αλλά στην καθομιλουμένη έχουμε αυτόν τον ορισμό. Ο κόσμος το ξέρει και σαν γρίπη στομάχου ή γαστρική γρίπη. Είναι ουσιαστικά, τι είναι αυτό? Είναι η μόλυνση του εντέρου με μικροοργανισμούς, παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιούς, παράσιτα, μικρόβια, βακτήρια ουσιαστικά και τις τοξίνες τους. Όπου τοξίνες, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για δηλητηριώδεις ουσίες τις οποίες παράγουν ζωντανοί οργανισμοί και γενικότερα ζωντανά κύτταρα. Τώρα, όσον αφορά την πηγή, αν και εφόσον η τροφική αυτή η γαστροεντερίδα προέρχεται από την τροφή, τότε ονομάζεται τροφική δηλητηρίαση. Και πόσο συχνή είναι? Θα έλεγα είναι αρκετά συχνή πάθηση, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Να υπάρχουν και κάποιες μορφές γαστροεντερίτιδων, οι οποίες είναι πιο συχνές στο χειμώνα. Είναι χειμινούς. Και το χειμώνα, θα έλεγα. Το χειμώνα στις γιορτές συνήθως. Ναι. Αλλά τώρα λόγω των θερινών μηνών είναι πιο συχνές, γιατί η ζέστη ακριβώς είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των μικροβίων. Και πώς μπορεί κάποιος να μολυθεί από αυτό? Ουσιαστικά ο πρώτος τρόπος είναι η τροφή. Η μολυσμένη τροφή, έτσι, ή το μολυσμένο ποτό που θα πιούμε. Από εκεί και πέρα, από τη χρήση κοινών αντικειμένων που έχουν επιμολυνθεί, αν δεν είμαστε προσεκτικοί να πλύνουμε τα χέρια μας, να αντιρρήσουμε τους κανόνες υγιεινής, τότε αυτό που συμβαίνει, μολυνόμαστε με αυτόν τον τρόπο μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Δηλαδή, αν και εφόσον μετά από επίσκεψη σε τουαλέτα, ένας κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο εγώ πάω, δεν προσέξω, έχει περάσει κάποιος άλλος ο οποίος είχε μια δηλητηρίαση και επιμολύθηκε ο χώρος. Γι' αυτό σε έλεγα να μην κάθονται, έτσι. Απλά είναι και άλλη παράγμαση. Πρέπει να καθαρίζουν και σωστά. Ναι. Αλλά αν εγώ θέλω να τηρήσω τους κανόνες υγιεινής και να προσέξω, τότε πηγαίνοντας στην τουαλέτα, μετά που θα τελειώσω, θα πλύνω καλά τα χέρια μου, θα προσέξω που θα αγγίξω καταρχήν. Ναι. Και μετά να πλύνω καλά τα χέρια μου με σαπούνι, νερό, και αν και εφόσον υπάρχει και το σπίρτο, με σπίρτο μετέπειτα. Γιατί αν ήταν, μπορεί να βάλουμε το χέρι μας στο στόμα, ας πούμε, να δεν πληθούμε, έτσι δεν είναι? Απροσέχτη είμαστε όλοι. Όλοι μας, ναι. Παντού όπου αγγίξουμε, και μετά μπορεί να κάνουμε αυτό το έτσι. Ναι, και μια επιφάνεια.
Είναι ένας άλλος. Που είναι παντού μικρόβια. Ακριβώς. Παντού μικρόβια, αν και ξένας άνθρωπος ο οποίος έπασχε από αυτήν την γαστεντερίτιδα, τότε είναι πολύ πιθανό να πάρουμε μικρόβια στα χέρια μας και από προσεξία να πιάσουμε έναν τρόφο, να βάλουμε στο στόμα μας. Γι' αυτό λέγεται και μεταδοτικό πολύ η γαστεντερίτιδα. Συγγνώμη, η γαστεντερίτιδα. Είναι πολύ μεταδοτική. Ναι, και συνήθως είναι πολύ μεταδοτική τα πρώτα μέρες. Θεωρείται ότι δεν είναι μεταδοτική μετά την ύφεση των συμπτωμάτων, έχοντας περάσει περίπου 24 με 48 ώρες. Θα έλεγα 48 για να είμαστε εκ του ασφαλούς. 48 ώρες. Δηλαδή μετά την ύφεση των συμπτωμάτων, 48 ώρες μετέπειτα, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε μεταδοτικοί σαν νοσούντες. Και οι ιδανικές συνθήκες, γιατρέ μου, για να μην αναπτυχθούν αυτά. Είναι για να μην αναπτυχθούν, για να αναπτυχθούν. Για να αναπτυχθούν, να το. Να πούμε ότι κάθε μικροοργανισμός, κάθε οργανισμός που είναι ζωντανός οργανισμός, κάθε οργανισμός θέλει τροφή για να αναπτυχθεί. Άρα, πρώτη προϋπόθεση, η ύπαρξη τροφής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες άλλες συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, που κατάλληλη θερμοκρασία θεωρείται 37 βαθμοί, που τέλος πάντων βοηθούν στην ανάπτυξη των μικροβίων. Τώρα που έχουμε και 42 καμιά φορά. Ακριβώς, είναι ιδανικές θερμοκρασίες. Συν το ότι στον δικό μας τόπο έχουμε και τον άλλον παράγοντα της υγρασίας, η οποία και αυτή είναι ένας. Αναπτύσσεται και από την υγρασία, έτσι. Η υγρασία είναι ένας παράγοντας που είναι ευνοϊκός για τα μικρόβια να αναπτυχθούν. Πραγματικά συμβαίνουν πάρα πολλά και ξανθήματα και όλα αυτά. Είναι όλα και στις αλλεργίες, είναι το καλοκαίρι, είναι πάρα πολλά τέτοια, έτσι. Ναι. Επειδή αναπτύσσονται τα μικρόβια, όπως λέτε. Ακριβώς. Αλλεργίες, εντάξει, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες. Απλά για τις γαστρεντερίτιδες, τις τροφικές δηλητηριάσεις, είναι ευνοϊκές συνθήκες. Συν των χρόνων που χρειάζεται ο κάθε μικροοργανισμός που είναι παθογόνος να αναπτυχθεί για να μας προσβάλλει. Πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί, είπατε. Πόσο γρήγορα. Αν και εφόσον είναι πολλαπλασιαστή. Ναι, αν και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ιδανικές συνθήκες, αν το θέλετε, μπορεί να πολλαπλασιαστεί, αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός μέχρι και 2 εκατομμύρια φορές μέσα σε 7 ώρες. Α, να δούμε και είναι το πρώτο μας, η πρώτη μας διαφάνειες, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι διαφάνειες. Είναι έτσι μια περίληψη. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Τα διαβάζουν ήδη και οι τηλεθεατές μας. Η γαστρεντερίτιδα λέει μόλυνση του εντέρου. Ναι. Από τα βακτήρια. Όλα αυτά. Η διατηρίαση, η τροφική διατηρίαση και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και αυτά. Χρόνος εκδήλωσης των συμπτωμάτων. Αυτό είναι, μπορεί να διαφέρει από μερικές ώρες μέχρι και μερικές 2-3 μέρες. Mm-hmm. 1-2 μέρες να πούμε. Είναι πάντα σε συνάρτηση της ποσότητας του μικροοργανισμού, ποιος άνθρωπος έχει προσβληθεί. Και ούτω καθεξής. Αλλά συνήθως εκδηλώνονται μετά από κάποιες ώρες. Τέτοια συμπτώματα έχετε περισσότερο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Ναι. Αντιχειμώνα. Περισσότερο είναι το χειμώνα. Τροφική διατηρίαση το χειμώνα, μάλλον. Το καλοκαίρι θα έλεγα. Ναι. Γιατί είμαστε λίγο να πρόσεχτοι και με τη φύλαξη των τροφίμων. Ναι. Όπως και κάποιες φορές, εντάξει, κακή συντήρηση τους επίσης μπορεί να ευνοήσει, ρε παιδί μου, την ανάπτυξη μικροβίων. Και να πούμε και τα συμπτώματα, γιατρέ μου. Για τα συμπτώματα θα ξεκινήσουμε με τα συμπτώματα τα οποία είναι γαστρεντερικά συμπτώματα και είναι τα κλασικά και τα γενικά συμπτώματα. Ξεκινώντας με τα γαστρεντερικά συμπτώματα, είναι τα κλασικά ναυτία, εμετός, ναι, αναγούλες. Αναγούλες, εμετός, διάρειες, κοιλιακόν άλγος, κοιλιακές κράμπες στην κοιλιά. Και τα πιο γενικά συμπτώματα ως επιλίμωξης είναι ο πυρετός, πονοκέφαλος, ρίγος, να έχουμε κάποια αναδυναμία, κόπωση όταν προσβληθούμε, συμπτώματα όπως ζαλάδα, πόνος στις αρθρώσεις, κάποιες φορές μυαλγίες, πόνος στους μυς μας και σε περίπτωση αφυδάτωσης να μειωθεί η ούρησή μας, να έχουμε ένα αίσθημα ξηροστομίας, δηλαδή να νιώθουμε το στόμα μας ξηρό, να διψάμε. Πόσες ημέρες διαρκεί αυτό? Είναι αναλόγως του μικροβίου που θα προσβληθούμε. Γιατί έχει διάφορα μικρόβια. Ναι, υπάρχουν διάφορα. Ναι. Είναι ιοί, είναι κάποια βακτήρια, παράσιτα και οι τοξίνες τους. Είναι αναλόγως από τι έχουμε προσβληθεί, την ποσότητα του μικροβίου, του παθολογικού οργανισμού, τον οποίο έχουμε προσβληθεί. Mm-hmm.
Και, ναι, τι είναι αυτό που δημιούργησε. Ναι, γιατί ναι. Υπάρχουν κάποιες τροφικές δηλητηριάσεις, mm-hmm. οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες. Και είναι, μπορεί τροφικές να είναι. Ναι, και μπορούμε να πούμε θανάσιμα. Ναι, θα σας ερωτούσα ποια είναι η πιο δύσκολη, ποιο είναι το πιο σοβαρό. Η τροφική δηλητηρίαση σε αυτή την περίπτωση. Πάντα ναι, είναι τροφική δηλητηρίαση και συνήθως από μανιτάρια, από τα δηλητήρια του μανιτάριου. Α, τα μανιτάρια που μαζεύουν και κάποτε είναι και. Θανάσιμα. Θανάσιμα. Ναι, ναι, από ναι. τα μανιτάρια, θαλασσινά και κάποιες κονσέρβες. Δηλαδή, πολλές, εντάξει, αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ναι, ναι. προϊόντα τα οποία είναι ελεγμένα, αλλά μια κονσέρβα η οποία. Έχει χρόνια. Όχι χρόνια, έχει χτυπηθεί, είναι αλλοιωμένη ναι. η μορφή της ή έχει αλλάξει το σχήμα της. Είναι ύποπτη ότι περιέχει έναν μικροοργανισμό ο οποίος μπορεί να είναι ακρός επικίνδυνος για την υγεία μας, αν και εφόσον μολυνθούμε αυτόν τον τρόπο. Αν και τώρα είναι όλα ελεγμένα, γιατρέ μου, δηλαδή σε καλά σούπερ μάρκετ είναι όλα ελεγμένα. Δηλαδή υπάρχει και η ημερομηνία λήξεως, υπάρχει και όλα αυτά, αλλά πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, έτσι δεν σίγουρα, είναι. Σίγουρα. Απλά να πω ότι κάποιες φορές στην μεταφορά, απρόσεχτη, γιατί έχω δει σε υπεραγορές ναι, ναι. προϊόντα τα οποία είναι χτυπημένα, κονσέρβες. Εντάξει, mm-hmm. Στο σπίτι μας φυλάουμε κονσέρβες. Και όταν φτάσει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε την κονσέρβα, μπορεί να έχουν περάσει 2 χρόνια και να μην κάνουμε τον κόπο να κοιτάξουμε την ημερομηνία λήξης. Ναι, ναι. Ή να την έχουμε χτυπήσει στη μεταφορά στο σπίτι, να την έχουμε βάλει σε ένα σημείο και να μην. Να, όταν φτάσει η ώρα να την προετοιμάσουμε, να μαγειρέψουμε, να το χρησιμοποιήσουμε το προϊόν αυτό, δεν κοιτά κανένας αν και εφόσον είναι αλλοιωμένη η μορφή της και μπορεί να είναι και η μονή κινδύνους για μια τροφική δηλητηριάση από σοβαρά μικρόβια. Από σοβαρά μικρόβια, ναι. Mm. Και λόγω του καιρού, πόσο καιρό είναι. Ναι, οι συνθήκες είπαμε στην χώρα μας είναι ιδανικότατες. Έτσι. Ναι, για την ανάπτυξη αυτών των μικροβίων. Λόγω καιρού. Ζέστη, γρασία. Ναι, ναι, ναι. Από τι εξαρτάται η ένταση των συμπτωμάτων, είναι. Αυτό καταρχήν είμαστε όλοι διαφορετικοί καταρχήν. Ναι. Μπορεί να προσβληθούμε με τον ίδιο ιό 10 άτομα. Εσείς και εγώ, παραδείγματος χάρη, και να είναι διαφορετικό. Ακριβώς η συμπτωματολογία. Ναι. Πέραν της ιδιοσυγκρασίας του κάθε οργανισμού, αν θέλετε, είναι και η ποσότητα του μικροβίου που θα πάρουμε. Δηλαδή, μπορεί η ποσότητα να είναι πολύ λίγη, οπότε να παρουσιαστεί μια εικόνα πολύ ήπια. Mm-hmm. Και μπορεί το κομμάτι που θα φάτε εσείς ή εγώ, ας πούμε, να έχει περισσότερη ποσότητα μικροβίων, οπότε εμένα να εκδηλωθούν πιο γρήγορα και πιο έντονα τα συμπτώματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, παίζει ρόλο και η γενική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Είμαστε. Ο οργανισμός μας, αν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν οι ευπαθείς ομάδες που μπορεί να είναι πιο ευάλωτες. Τα παιδάκια. Είναι και τα παιδάκια σε αυτήν την ναι. κατάσταση. Είναι τα παιδάκια, τα βρέφη, οι εγκυμονούσες γυναίκες, θυλάζουσες γυναίκες. Πέραν από αυτού, οι ηλικιωμένοι. Mm-hmm. Πέραν των ηλικιωμένων είναι οι ανοσοκατασταλμένοι που παίρνουν φάρμακα τα οποία καταστέλνουν το ανοσοποιητικό του σύστημα. Πέφτει είναι το ανοσοποιητικό. Ακριβώς, και η άμυνα του οργανισμού ναι. μας, να το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι οι καρκινοπαθείς, οι ασθενείς που έχουν πολύ νοσηρότητα ή μια χρόνια νόσο, παραδείγματος χάρη διαβήτη, mm-hmm. νεφροπάθεια, άτομα τα οποία έχουν χειρουργηθεί στην κοιλιά. Είναι ευάλωτες ομάδες αυτές. Ναι, είναι ευάλωτες ομάδες και αυτοί μπορεί ναι. να αντιδράσουν πολύ, πολύ πιο έντονα ναι. και επικίνδυνα. Ναι, ακριβώς. Και η έκβαση να είναι η χειριστή. Ναι, ναι. SOS λοιπόν, συμπτώματα που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν αρκετά. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά ναι. τα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν να κάνουν με απώλεια ομιλίας ή της όρασης. Αλήθεια. Ναι, αυτό είναι, ναι. πρόκειται για την αλαντίαση. Αλαντίαση. Αλαντίαση είναι ουσιαστικά το μικρόβιο, το κλωστρίδιο, που μπορεί να αναπτυχθεί σε κονσερβοποιημένα προϊόντα. Άρα γι' αυτό εστιάστηκα στην κονσέρβα. Πέραν αυτό μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία και παράλυση με όλες τις συνέπειες. Δηλαδή δυσκολία στην κατάποση, δυσκολία στην αναπνοή και το καθεξής. Πέραν αυτό είναι ένα άλλο μικρόβιο, τα ληστέρια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν θανάσιμη έκβαση αν δεν θεραπευτεί. Και αυτό μπορεί να τα συμπτώματα που προκαλούνται συνήθως είναι έντονη πόνη, μυϊκή πόνη, δισκαμψία στον αυχένα, ψηλή πυρετή, σύγχυση, απώλεια της ισορροπίας, καμιά φορά μπορεί να χάσουμε, να κάνουμε και σπασμούς, να έχουμε ταχυκαρδίες, να προκληθεί απώλεια χτύπου στην καρδιά, να νιώθουμε ότι. Από δηλητηρίαση αυτό. Ακριβώς. Αυτά είναι ναι, όλα.
από αυτά τα δύο, τους μικροοργανισμούς. Ναι. Άλλα σημαντικά συμπτώματα που κρούνουν τον κόδωνα του κινδύνου είναι αίμαστα κόπρανα ή μαύρα κόπρανα, που υποδηλώνει αιμορραγία από το γαστεντερολογικό σύστημα. Και εντάξει, όταν πάρουμε έναν τελεχής ιστορικό από τον ασθενή, μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται περί σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης, αν και εφόσον αναφερθεί από τον ασθενή ότι έχει καταναλώσει μανιτάρια, τα οποία δεν είναι ελεγμένα και δεν ήταν σίγουρος αν είναι κατάλληλα, ναι, για να τα καταναλώσουμε. Θαλασσινά, τα οποία... Τα θαλασσινά είναι και αυτά πολύ επικίνδυνα, μάλιστα, έτσι, δεν είναι. Ναι. Αν δεν είναι φρέσκια, δεν είναι... Ή κακομαγειρεμένα. Έτσι, Ναι. Και πώς έχουν συντηρηθεί, πώς έχουν φυλαχθεί, πώς έχουν προετοιμαστεί. Δηλαδή, και είναι τόσο ωραία τα θαλασσινά τώρα το καλοκαίρι, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα, απλά πρέπει να είμαστε... μεγάλη προσοχή. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, οι κονσέρβες που έχω πει και προηγούμενα. Επιμένες στις κονσέρβες, ναι, 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 γιατί είναι μια σοβαρή λίμωξη που μπορεί να προκληθεί από τις κονσέρβες. Τι βλέπετε συχνά τώρα το καλοκαίρι, γιατρέ, εσείς? Συνήθως είναι από κολοβακτηρίδιο. Ναι. Κάποιες άλλες, σαλμονέλα, καμπυλοβακτηρίδιο, σικέλα, ιερσίνια. Αυτά είναι συνήθως τα πιο συχνά. Πλούσια τα λέει σου, δηλαδή είναι, ναι, 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 από όλα. Απλά από συνήθως όλα και για τον κλινικό, εντάξει, είναι εμπειρικά η διαγνωστική. Συνήθως δεν διαγνώθουμε όλους τους άρρωστους για να ονομάσουμε τι είναι το κάθε μικρόβιο. Άρα οι τροφικοί δηλητηρίες, όπως αντιλαμβάνομαι, αν και σας είχα ρωτήσει προηγουμένως, οι άκρως σοβαρές επικίνδυνες λοιμώξεις έρχονται από τα τρόφιμα. Το περισσότερο, έτσι. Ναι, τροφική δηλητηρία, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Τώρα το καλοκαίρι, ναι. Το χειμώνα, εντάξει, είναι περισσότερο η ΙΗ, με, ναι, πρώτον τον ορόιο, που προσβάλλει το χειμώνα τον κόσμο. Και μετά δηλαδή, τι εννοείται σε αυτό? Είναι οι οποίοι είναι. Όπως το κρυολόγημα που παίρνει. Ναι, όπως το κρυολόγημα, ναι. Και έχει ιούς για τα γαστρεντερικά, έτσι. Ναι. Ο οποίος μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά συμπτώματα. Είναι ο νόρο. Εγώ ήξερα βήχες και κρυολογήματα και τέτοια. Μπορούν να προκαλέσουν. Υπάρχουν και τα έντερα, ναι, και στα, ναι, ναι, έντερα. Ειδικά, ναι, τους χειμερινούς, τους ψυχρούς μήνες, ο νόρο ιός είναι ο πρώτος ύποπτος. Λόγω του κρύου. Ναι, το έχει. Ευνοείται η ανάπτυξη του εκείνου του μήνε. Βλέπουμε και τους ιούς εδώ. Ναι, ναι, κάποιοι, οι πιο συχνοί όμως είναι η νόρωοι και η ρωταοι, ναι, που οι ρωταοι συνήθως περισσότερο προσβάλλουν τα παιδιά κάτω των 5 χρονών. Ναι. Από εκεί πέρα, εντάξει, έχουμε ονομάσει κάποια βακτήρια τα οποία είναι συχνά. Mm-hmm. Το πρώτο είναι για τους ψυχρούς μήνες. Για τους ιούς, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Και... όσο πιο πλήστο. Τα βακτήρια όσο πιο πλήστο είναι το καλοκαίρι, χωρίς να βλέπω αποκλείεται. Και σαλμονέλα και σταφυλόκοκο. Ναι, 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 ναι. Εσαλμονέλα έχουμε αναφερθεί και η σικέλα, η αρσίνα, το κλωστρίδιο που έχουμε προαναφερθεί, ναι, με, ναι, την αλαντίαση. Η βάγγελη το δημητριακό, δηλαδή ένας βάγγελος ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί όταν... Το δημητριακό και εννοείται τον... Είναι το όνομα του συγκεκριμένου μικροβίου, α, αν μάλιστα το θέλετε. Ναι. Απλά είναι το συγκεκριμένο μικρόβιο που αναπτύσσεται όταν το ρύζι δεν διατηρηθεί καλά, μείνει εκτεθειμένο έξω σε ψηλές θερμοκρασίες. Το ρύζιν, είπατε. Και, ναι, το ρύζιν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή δεν πρέπει να το έχουμε ούτε στο ψυγείο τρεις ημέρες, παραδείγματος χάρη. Είναι ζυμώσεις. Απλά αν και εφόσον δεν προετοιμαστεί σωστά ή εκτεθεί σε ψηλές, ναι, θερμοκρασίες και μετά φυλάξουν στο ψυγείο, είναι λογικό ότι αυτοί οι βάγγελοι θα αναπτυχθούν. Αν και εφόσον μετά που θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε, το να φάμε ξανά ρύζι. Ναι. Δεν το ζεστάνουμε σε ψηλή θερμοκρασία για να πεθάνουν αυτά τα μικρόβια, τότε, ναι, είναι αιστεία για να προσβληθούμε από αυτόν τον βαγγελό. Ωραία, το άλλο είναι μύθος, γιατρέ μου, που όταν βγάλουμε το κρέας από την ψήξη και το κατεβάσουμε κάτω και το βγάλουμε έξω, να το ξαναβάλουμε στη ψήξη, είναι και αυτό άσχημο, δηλαδή είναι και αυτό, δημιουργεί μικρόβια. Γίνονται ζυμώσεις όταν, ναι, αποψυχθεί το κρέας, ναι, οπότε, εντάξει, είναι πάντα και η φύλαξή του. Απλά εδώ στο κρέας θα σταθώ, δεν είναι μόνο να το καταψύξουμε και έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Το κρέας καταρχήν ξεκινά από τα σφαγεία. Πώς θα επεξεργαστούν, το κρέας από τα σφαγεία. Μετά ήρθαν το κρέας αυτό σε επαφή με τα εντόστια και τα κόπρανα των ζώων, στα οποία υπάρχουν αυθόνα τέτοια μικροβία. Mm-hmm. Πώς συντηρήθηκε μέχρι να μεταφερθεί στο σούπερ μάρκετ ή στο, ναι, 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 στο, ναι, 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 γάστρο σημείο που θα αγοράσουμε το κρέας. Από εκεί και πέρα, όταν εμείς το πήραμε από το σούπερ μάρκετ, mm-hmm, να το μεταφέρουμε στο σπίτι μας, το
πήραμε απευθείας και το βάλαμε στο ψυγείο ή σταματήσαμε και μισή ώρα στο περίπτερο για να πάρουμε ακόμα κάποια πράγματα που δεν βρήκαμε στο σούπερ μάρκετ. Και έχει ήδη ξεκινήσει να αλλοιώνεται και να πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια. Οπότε και στο ψυγείο να το βάλουμε μετά, δεν πάβει από το να παραμένουν αυτά τα μικρόβια πάνω στο κομμάτι του κρέας. Όταν θα πάρουμε το κομμάτι του κρέας για να το ψήσουμε, να το μαγειρέψουμε, mm-hmm. τότε είναι η προετοιμασία. Πού το έχουμε βάλει, το έχουμε αγγίξει επιφάνεια η οποία είναι μολυσμένη. Έχουμε μολύνει επιφάνεια σε περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί τα μικρόβια πάνω στο κρέας. Όταν θα το προετοιμάσουμε, το ψήσαμε σε κατάλληλη θερμοκρασία. Δηλαδή είναι πολύ αλυσιδωτοί παράγοντες. Για να δημιουργηθεί το μικρόβιο, έτσι δεν είναι. Και για να πολλαπλασιαστεί. Και για να καταλήξει μέσω της κόπρανο στοματικής οδού στον οργανισμό μας και να μας προκαλέσει τα συμπτώματα ή την αμπάθεις αυτή την καθυστερητήδα. Τώρα θα πάμε και στις επιπλοκές, γιατί έχουμε μπει τις σοβαρές και άκρως επικίνδυνες για τη ζωή μας, έτσι. Ναι, σας έχω ρωτήσει. Οι επιπλοκές είναι αρκετές. Οι πιο συχνοί είναι η αφυδάτωση και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Δηλαδή, όταν προσβληθούμε από μια γαστροεντεριτίδα, τι γίνεται. Κάνουμε νοετούς, κάνουμε διάρρειες. Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε υγρά από το σώμα. Άρα, ξεκινούμε να αφυδατωνόμαστε. Που είναι το πιο συχνό. Με τα υγρά που χάνουμε, με τις συγκεκριμένες διάρρειες και τους εμετούς, χάνουμε και ηλεκτρολίτες. Άρα, εμείς είναι σημαντικό. Να πούμε τους τηλεθεατές τι είναι οι ηλεκτρολίτες. Οι ηλεκτρολίτες είναι στοιχεία στο σώμα μας, τα οποία στοιχεία είναι χρήσιμα για τη λειτουργία του οργανισμού μας. Μάλιστα. Που ρυθμίζουν ακόμα και την καρδία κάποιοι από αυτούς τους ηλεκτρολίτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε σημαντική απώλεια τέτοιων ηλεκτρολίτων, μπορεί να βρεθούμε και στη δυσχερή θέση να έχουμε οποιοδήποτε καρδιακό πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, καλέ μου γιατρέ, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και θα είμαστε μαζί σε λίγο, έτσι. Είναι πολύ, πραγματικά, μας πληροφορείτε αρκετά για αυτήν την κατάσταση, γιατί νομίζω όλοι λίγο πολύ το έχουμε περάσει αυτό. Και θα το περάσουμε. Δεν είναι στην πόρτα μας. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει. Ναι, δεν έχει περάσει η γαστροεντερίτιδα. Ωραία, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σε λίγο. Πάμε. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον καλό μας γιατρό, τον γαστροεντερολόγο, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Γιατρέ μου, έχουμε μείνει στις επιπλοκές. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τις επιπλοκές? Όχι τόσο συχνές επιπλοκές, ναι. Είναι και οι αρθρίτιδες. Δηλαδή να προκληθεί μια αντιδραστική αρθρίτιδα λόγω των. Αρθρίτιδα. Ναι, δηλαδή μια φλεγμονή στην άρθρωση, που ουσιαστικά είναι αντιδραστική λόγω της λίμωξης που περνάμε. Mm-hmm. Πέραν αυτό είναι κάποιες νευρολογικές διαταραχές. Νευρολογικές διαταραχές μπορούν να προκληθούν από κάποια μικρόβια. Αιμορραγικές διαταραχές, δηλαδή να κάνουμε νέμα στα κόπρανα μας. Ναι. Κάποιες φορές μια φλεγμονή περικαρδίτιδα, δηλαδή συλλογή υγρού γύρω από την καρδία, στο περικάρδιο. Mm-hmm. Αναπνευστική δυσχέρεια σε σοβαρότερες λίμωξεις. Φλέγμονη οστεομυελίτιδα, ουσιαστικά μια λίμωξη του μυελού των οστών και των οστών. Τόσο πολλά. Σταφυλόγκοκκων. Ναι, δεν είναι τόσο συχνές. Απλά είναι επιπλοκές οι οποίες μπορούν να προκύψουν μετά από μια γαστροεντερίτιδα. Και η χειρότερη από όλες, ο θάνατος. Όταν και εφόσον. Ναι, αλλά πώς μπορεί να προέρθει ο θάνατος, εάν τρέξουμε αμέσως στον γιατρό? Κάποιες φορές δεν εξαρτάται και μόνο από τον γιατρό. Δηλαδή, αν καταναλώσουμε κάποιον μανιτάριν του, οποίου η τοξίνη του είναι τόσο δυνατή και επηρεάσει τα όργανα του, τα όργανα μας, και όχι μόνο το πεπτικό, το γαστρεντερολογικό σύστημα, τότε αντιλαμβάνεστε εκεί που ξεκινούν οι πολυοργανικές ανεπάρκειες, τότε είναι δύσκολο κάποιες φορές για τον γιατρό να μπορέσει να βοηθήσει τον ασθενή. Άρα, είναι και η φύση του μικροβίου, της τροφικής δηλητηρίασης, το τι θα προκαλέσει αυτό. Τόσο σοβαρό είναι αυτή. Ναι. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε ένα περιστατικό με Ρώσους, οι οποίοι είχαν καταναλώσει. Θυμάμαι. Ένα ψάρι, το λαγοκέφαλο, ο οποίος στην Ιαπωνία. Το ψάρι, Είναι δηλητηριώδης ψάρι, ακόμη και οι γάτοι που αγαπάνε τα ψάρια, σαν τροφή, θα πεθάνουν να το φας. Δεν το κοντεύουν.
Α, και το στην Ιαπωνία θεωρείται τελικά τεστ, το οποίο πρέπει να επεξεργάζεται με, καλό, με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν σχολές που επεξεργάζονται για αυτά τα ψάρια για να καταναλωθούν από τον κόσμο. Για ονομαστείο, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται η διάγνωση, γιατρέ μου? Είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε την γαστρεντερίδα από την τροφική δηλητηρίαση? Κάποιες φορές είναι πολύ εύκολο. Από έναν εντελεχής ιστορικό που θα ληφθεί από τον ασθενή, ναι, είναι εύκολο να πούμε ναι, πρόκειται περί τροφικής δηλητηρίασης. Δηλαδή, αν έρθει ο αλφαβήτα γάμα ασθενής και σου πει, ξέρεις, πριν 3 ώρες έχω φάει σε έναν εστιατόριο έναν κοτόπουλο το οποίο δεν ήταν καλά μαγειρεμένο, μύριζε λίγο περίεργα, τότε έχεις, μπορείς να υποπτευθείς τι μπορεί να το προκάλεσε. Κάποιες φορές όμως είναι πολύ δύσκολο να πούμε να αυτό είναι από τη λήψη τροφής ή και όχι. Δηλαδή αν μια γάστρεντερίτιδα στην οποία λόγω απροσεξίας αγγίξαμε κάπου, την αρπάξαμε και δεν ήταν μέσω λήψης τροφής. Η ουσία όμως είναι ότι συνήθως αυτές οι δύο καταστάσεις έχουν κοινά κοινούς παθογόνους μικροοργανισμούς, οπότε το να ξεχωρίσουμε τι είναι τι, εκτός από τα θανάσιμα τροφικές δηλητηριάσεις, τότε δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Γιατί, ναι, συγχωρείτε, έχω ακούσει πολύ για σαρμονέλα, ναι, που είναι πιο συχνό έτσι, σε διάφορα ξενοδοχεία που συμβαίνει καμιά φορά. Ναι, αναπτύσσεται σε κοινούς χώρους, που δεν θα προσέξουν την προετοιμασία των κρεατικών ή των τροφίμων και μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα. Δεν είναι όμως μόνο η σαλμονέλα, είναι αρκετά άλλα μικρόβια και το κολοβακτηρίδιο. Είναι καλύτερο που πάμε να τρώμε τη σαλάτα μας. Η σαλάτα μας είναι η πιο ακίνδυνη. Δεν θα έλεγα, εξαρτάται πάλι. Εγώ θα έλεγα. Θα τρώω μόνο σαλάτα, πραγματικά. Γιατί, κοιτάξτε, δεν ξέρεις τι γίνεται, ειδικά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν λέω για το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα. Το θέμα πάλι είναι, η σαλάτα είναι ένα έδεσμα, το οποίο είναι υγιεινό, ναι, και είναι αυτό που συνιστούμε, ναι, όλοι γαστρεντερολογία. Απλά πάλι είναι από πού το πήραμε αυτό, ναι, το λαχανικό, από πού αγοράστηκε, πώς μεταφέρθηκε, πώς, τέλος πάντων, αν το πλύνανε, πώς το επεξεργαστήκανε, αν και εφόσον το προετοιμάσανε σωστά, δηλαδή όχι στο δίπλα μπάγκο να έχουμε ένα κομμάτι κρέας που ήταν 4-5 ώρες στη ζέστη εκτεθειμένο και μετά να βάλουμε και τα λαχανικά εκεί, αλλά να πλύναμε τα λαχανικά. Ναι. Δηλαδή είναι πάντα, είναι σημαντικό η προετοιμασία. Και σωστά. Δεν θα έλεγα ότι ναι, μόνο σαλάτες μπορούμε να τρώμε. Μπορούμε να τρώμε όχι, τα πάντα. Απλά λέω εγώ. Για ασφάλεια, όχι τίποτα. Αυτό θα θέλαμε από όλους, αλλά. Αλλά θέλουμε και το κρέα μας, θέλουμε και το ψάρι μας, ειδικά το καλοκαίρι. Είναι θαύμα. Ναι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω όταν προσβληθώ από τροφική δηλητηρία ή για γαστρεντερίδα? Καταρχήν, να μην πανικοβληθούμε. Είναι κάτι πολύ συχνό. Είναι μια συχνή πάθηση. Αυτό που πρέπει να μας πανικοβάλλει, αν παρουσιάσουμε συμπτώματα τα οποία κρούν τον κόδωνα κινδύνου που έχουμε προαναφερθεί. Και αν έχουμε, ναι, δίσκαμψία στον αυθένα, νευρολογικά συμπτώματα, καρδιοαναπνευστικά συμπτώματα και ούτω καθεξής. Μυαλγίες. Υπάρχει περίπτωση να μην αναπνέω, δηλαδή όταν. Ναι, όταν προσβληθείς από, ναι, από τις τοξίες, μπορεί να προκληθεί δυσχέρεια στην αναπνοή. Ναι. Α, δύσκολα πράγματα. Αυτό είναι το, όχι κόδωνας κινδύνου, αλλά καμπάνα κινδύνου. Ναι, εκεί είναι που πρέπει να πας επίγοντα, ναι, στα επίγοντα απευθείας. Αλλά εκεί πέρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε να ενυδατώνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή να παίρνουμε νερό. Ναι, και ισότονα διαλύματα, δηλαδή αυτά που έχουν μέσα ηλεκτρολίτες. Mm-hmm. Υπάρχουν και ηλεκτρολίτες διαλυτή στα φαρμακεία που μπορεί να μας δώσει ο φαρμακοποιός μας χωρίς συνταγή από γιατρό. Να και αυτά που βλέπουμε τώρα. Καταπληκτικά. Ναι. Ναι. Αυτά όμως είναι για τη δυσκολιότητα. Αυτά δεν θα τα θέλαμε. Και όμως θα τα θέλουμε όταν έχουμε δυσκολιότητα. Ναι, έτσι αλλά. Είναι. Ναι, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση με τις δηλητηριάσεις αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Α, ναι. Χωρίς να θέλω να. Ναι. Το πρωί είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Το λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ξεκούραση. Δηλαδή πρέπει να μείνουμε σε δροσερούς, ψυχρούς χώρους. Δεν πρέπει να εκτιθόμαστε στον ήλιο, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ανεβάζει τώρα το καλοκαίρι. Οπότε να υδρώνουμε και να χάνουμε και από αλλού υγρά από το σώμα μας και πέραν αυτών πρέπει να
πέραν το να ξεκουραστούμε, ναι, πρέπει να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας και τους κανόνες υγιεινής. Για να μην μολύνουμε το περιβάλλον μας και να μην προσβληθούν άλλοι άνθρωποι. Η αστρατηρίδα περνά και είναι με χάπια, γιατρέ, που περνάει, πώς είναι? Χωρίς να ονομάζουμε χάπια φυσικά. Δεν είναι απαραίτητο. Μία ήπια αστρατηρίδα που θα παρουσιάσει ένας νεαρός. Σιρόπινη, γιατί τι. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, ένας νεαρός που θα παρουσιάσει 3-4 διάρρειες για μία μέρα, ναι, και μετά θα υποχωρήσουν τα συμπτώματα, αρκεί μόνο με την ενυδάτωση, δηλαδή να πίνουμε αρκετά λίτρα, ναι, αρκετά λίτρα νερού, με ηλεκτρολίτες που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από το φαρμακείο μας ή με ισότονα διαλύματα, δηλαδή κάποια ποτά τα οποία περιέχουν ηλεκτρολίτες. Να μην λέμε ονόματα για να. Ναι, δεν επιτρέπεται. Ναι. Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε την ημέρα? Έτσι για να καθαρίζει και το έντερο και όλα. Θεωρητικά πρέπει να πίνουμε 2 με 2,5 λίτρα νερό καθημερινά και περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες. Τους καλοκαιρινούς χάνουμε με την εφίδρωση, είναι αρκετά υγρά πάλι. Οπότε εκεί ανεβαίνει η ποσότητα του νερού που θα πρέπει να καταναλώνουμε ο καθένας μας. 2,5 λίτρα θεωρητικά, αν δεν έχουμε πρόβλημα με τα νεφρά μας ή με την καρδία μας, ή μια καρδιά για να υπάρχει, είναι νεφρική ανεπάρκεια, τότε τα 2,5 λίτρα θεωρείται μια καλή ποσότητα για έναν υγιή άνθρωπο, όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα. Μάλιστα. Το καλοκαίρι, ναι, ανεβαίνει αυτή η ποσότητα, μπορεί να χρειάζομαστε 3 και 3,5 λίτρα. Μα διψάς και το καλοκαίρι περισσότερο. Έτσι είναι. Είναι διότι χάνουμε υγρά, χάνουμε υδρότα και αυτά. Τι πρέπει να τρώμε? Τι πρέπει να τρώμε? Καταρχήν να πούμε ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη στερεά τροφή τις πρώτες μέρες που έχουμε συμπτώματα, διάρειες. Δύσπεψες τροφές οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Θα το πω και εγώ. Ναι. Ρύζι, λαπά. Ρύζι, λαπά, έλεγε η γιαγιά. Όταν ξεκινήσουν να υποχωρούν τα συμπτώματα, δηλαδή όταν δεν είσαι έξαρση. Όταν είσαι έξαρση, δεν πρέπει τίποτε. Προτιμώ υδαρή διατροφή, μια σούπα με λίγο. Με υγρά, με ηλεκτρολίτες, με λίγο. Λεμόνι. Μπορούμε να βάλουμε, ναι. Μια μάντζι. Λάθος ορισμός. Ναι, το είπατε. Το μπορώ να το πω. Απλά ναι, έχει ηλεκτρολίτες, έχει κάποια πράγματα, κάποια συστατικά που χρειαζόμαστε. Από εκεί πέρα. Πρέπει να αποφεύγουμε τα γαλακτοκομικά, τα οποία. Γάλατα και τυριά και τέτοια. Ναι, τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά, σπόρους. Πρέπει να προτιμούμε να καταναλώνουμε απλούς υδατάνθρακες, όπως το λευκό το ψωμί, το λευκό το μακαρόνι, το ρύζι, κοτόπουλο χωρίς την πέτσα του, χωρίς λιπαρά. Αυτά βραστά ή ψητά, βοδινό, οτιδήποτε κρέας το οποίο δεν έχει λίπος, είτε βραστό είτε στη σχάρα. Και σημαντικό, μέσω της τροφής να παίρνουν πάλι ηλεκτρολίτες, έρχομαι πίσω στους ηλεκτρολίτες, που σημαντική πηγή για το κάλιο, που είναι το πρώτο, ο πρώτος χαμένος. Η μπανάνα και το καθαρισμένο μήλο. Δεν θέλουμε τη φλούδα στο μήλο, αλλά είναι πλούσια σε κάλιο. Οπότε να πληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο το χαμένο ηλεκτρολίτη που έχουμε. Δηλαδή είναι και φυσιολογικό μια φορά το χρόνο να παθείς γαστρεντερίδα. Πρώτα απ' όλα δυνατίζεις. Δεν τρως. Είσαι αναγκασμένος 2-3 ημέρες να πίνεις μόνο νερό. Εντάξει, ουσιαστικά χάνουμε υγρά από το σώμα μας, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτά είναι όμως να πίνουμε το νερό μας. Αν μπορούμε να το κρατήσουμε. Γιατί αν είναι μια έτσι γαστρεντερίδα με συμπτώματα τα οποία δεν είναι ήπια και πηγαίνουμε 20 φορές τη μέρα στην τουαλέτσα, δεν θα προλαβαίνουμε να πίνουμε το νερό, θα βγαίνει από την άλλη μεριά. Ναι, οπότε. Απαιτείται πάντοτε ιατρική υποστήριξη, γιατρέ, σε τέτοιες καταστάσεις? Θα έλεγα πως όχι πάντα. Ναι. Δηλαδή, αν και εφόσον είναι τα συμπτώματα ήπια, ήπιου βαθμού και διαρκέσουν 3-4 ώρες ή και κάποιες ώρες λιγότερο από μέρα, δεν είναι απαραίτητο να χρειαστεί ιατρική περίθαλψη. Να κοιτάξουμε όμως και λίγο τα παιδάκια. Τι γίνεται, πώς θα καταλάβουμε τα παιδάκια, είναι με τους εμετούς και με τις διάρειες, ας πούμε, που θα καταλάβουμε τα παιδάκια? Ναι. Συνήθως τα παιδιά, εντάξει, είναι και πιο ευαίσθητα πονούν τα παιδιά. Πονούν και την κοιλιά τους, είναι έτσι, πονεί και η κοιλιά. Ναι, και εκεί μπορεί να ξεκινήσουν να κλαίνε. Αλλά πώς θα το δούμε, τα παιδιά ουσιαστικά είναι ευάλωτα για τον λόγο ότι αγγίζουν οποιαδήποτε επιφάνεια και δεν προσέχουν να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής, οπότε μπορεί να προσβληθούν πολύ πιο εύκολα. Άρα, όταν βλέπεις ένα παιδί, ένα βρέφος, ξεκινά να κάνει διάρειες και μετούς,
τότε ναι, πρέπει να θορυβηθείς, να ανησυχήσεις. Και εκεί πρέπει να συμβουλευτείς τον παιδίατρο. Άρα, ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες, γιατρέ μου, είναι τα παιδάκια και οι ενήλικες? Ναι, και μεταξύ αυτών είναι οι εγκυμονούσες. Α, έχουμε και τις εγκυμονούσες. Ναι, οι γυναίκες που θυλάζουν. Ή όπως είχαμε προαναφερθεί, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικοί, αυτοί που έχουν χρόνιες νόσους, άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, δηλαδή έχουν μια νόσο και παίρνουν κάποια φάρμακα που μειώνουν το ανοσοποιητικό, την άμυνα του οργανισμού τους. Και από εκεί και πέρα έχουμε τους καρκινοπαθείς που είναι και αυτοί ανοσοκατασταλμένοι. Έχουμε τους υλοκαιμένους, όπως είχαμε προαναφερθεί, άτομα τα οποία έχουν χειρουργηθεί, έχουν αφαιρεθεί στομάχι, έντερο, λόγω κάποιου άλλου προβλήματος, και άτομα τα οποία έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό σε ύποπτους χώρους για σοβαρές δηλητηριάσεις. Δεν υπάρχουν εμβόλια για αυτόν όταν πας στο εξωτερικό? Δεν θα έλεγα. Δεν έχει. Όχι για όλα. Για άλλα, ναι, αλλά όχι για άλλα. Δεν υπάρχουν εμβόλια τα οποία να σε προστατεύουν. Δυστυχώς. Και ειδικά υπάρχουν χώρες στις οποίες πολύ εύκολα μπορεί να πάθεις γαστρεντερίδα. Ναι. Να μην πω τις χώρες γιατί είναι σωστό, αλλά υπάρχουν χώρες στις οποίες πρέπει ακόμα και το νερό να το πάρεις μαζί σου. Ναι, να μπαίνεις εμφιαλωμένο και να προσέχεις προσεκτικώς από πού το αγοράζεις. Ναι. Το νερό πώς το διατηρούμε? Δηλαδή, καμιά φορά βλέπουμε, εντάξει, παίρνουμε εξάδα νερό και μπορεί να είναι και στον ήλιο αυτό το νερό. Δεν δημιουργεί. Κοιτάξτε, δείτε, αν και εφόσον είναι μέσα, αν μεταφερθεί σωστά και συντηρηθεί σωστά, ναι, δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο. Τώρα, αν στη μεταφορά εκτεθεί κάποια 24 ώρα στον ήλιο, σε ψηλές θερμοκρασίες, αν χτυπηθεί η μπουκάλα και χάσει αυτή την αεροστεγή, τότε ναι, εκεί μπορεί να προκύψουν δηλητηριάσεις και από αυτό το πράγμα. Δηλαδή να απολυθεί το νερό και όταν θα το πιούμε να μας προκαλέσει συμπτώματα. Γιατρέ μου, ποια είναι η θέση των αντιβιωτικών στη θεραπεία των τροφικών δηλητηριάσεων και γαστρεντερικών παθήσεων? Δεν θα έλεγα ότι κάθε φορά όποιος πάθει μια τροφική δηλητηριάση θα πρέπει να πάρει αντιβιωτικό. Όχι. Υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις. Όταν είναι μια σοβαρή λίμωξη γαστρεντερίτιδα ή τροφική δηλητηριάση με ένα μικροοργανισμό ο οποίος χρήζει αντιβιωτικό, ναι, θα πρέπει να πάρει κάποιος αντιβιωτικά. Αυτό όμως πάντα στην κρίση του συναδέλφου ή του κλινικού που θα κάνει τη διάγνωση. Από εκεί πέρα τα ήπια περιστατικά που θα περάσουν, θα υποχωρήσουν σε 2-3 μέρες για τα συμπτώματα. Ήπια, ναι. Ναι, και εργαστηριακά δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας ανησυχεί. Mm-hmm. Τότε θεωρώ ότι απλά ενυδάτωση. Να πάρουμε αντικατάσταση ηλεκτρολίτων. Ηλεκτρολίτων, διατροφή, ξεκούραση, καλή υγιεινή είναι αρκετά. Και κάποιες φορές, αν και εφόσον υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ανεχτούμε, τότε με τη συμβουλή του γιατρού μας να πάρουμε φάρμακα τα οποία να μας ανακουφίσουν τα συμπτώματα, όπως έναν πόνο στην κοιλιά, τις διάρειες, τις αναγούλες τους εμετούς και ούτω καθεξής. Πέστε μου, τα αντιβιωτικά είναι όλα τα ίδια όπως το χειμώνα που παίρνουμε τα αντιβιωτικά? Όχι, υπάρχουν διαφορετικά. Υπάρχουν διάφορες ομάδες αντιβιωτικών. Ναι. Και είναι στην ίδια ένταση, δηλαδή είναι των 800, ας πούμε, των 500. Δεν θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την ένταση, τα milligrams που έχουν τα μέσα, ναι, τα αντιβιωτικά. Είναι αναλόγως του τι υποπτεύεσαι. Τότε ναι, θα το αντιμετωπίσεις ακριβώς με το αντιβιωτικό το οποίο αρμόζει για αυτήν την λίμωξη. Προβιωτικά ή όχι? Το έχουμε πει νομίζω, τα προβιωτικά είναι... Τα προβιωτικά είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι χρειάζεται. Ο λόγος είναι απλούστατος. Με τη γαστρεντερίτιδα ή τροφική δηλητηριάση και τις διάρειες ως επιτοπλίστων χάνουμε αρκετά καλά μικρόβια από το γαστρεντερολογικό μας σύστημα. Άρα, για να βοηθήσουμε το πεπτικό μας, το γαστρεντερολογικό μας σύστημα, να αναπληρώσει αυτά τα καλά βακτήρια, το ερχόμαστε με το προβιωτικό και δίνουμε καλά μικρόβια που χρειάζεται το έντερο μας μετά που έχει απολέσει σωρίαν καλών μικροβιών και κακών λόγω της γαστρεντερίτιδας, να τα αναπληρώσουμε και να βοηθήσουμε το πεπτικό μας να αντεπεξερθεί λίγο πιο σύντομα. Ωραία, ποια είναι η πρόληψη? Ήρθαμε στην πρόληψη. Ναι, η πρόληψη καταρχήν είναι η κανόνες υγιεινής. Το πρώτιστο, ναι. Πρώτιστο.
Πέρα αυτό, αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι, νερό και θα έλεγα και μετά με σπίρτο, αν και αυτό βρίσκεται, πριν από οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή, αν θα προετοιμάσουμε φαγητό, θα το κάνουμε. Θα πάει τουαλέτα, πάλι θα πρέπει να γίνει αυτή η υγιεινή το, λοιπόν, των χεριών. Πέραν αυτού, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί με κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε αναφερθεί προηγουμένως. Δεν είναι πώς θα προετοιμάσω εγώ το κρέας στο σπίτι. Αυτόν το κρέας που έχω φέρει στο σπίτι, πώς κατάληξε εκεί. Πώς δηλαδή, μεταφέρθηκε. Ναι, πώς μεταφέρθηκε από το σφαγείο στην, στην υπεραγορά. Πρέπει να διαλέγουμε λοιπόν και τις υπεραγορές μας. Και αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι οτιδήποτε, ας πούμε, μπαίνουμε μέσα και αγοράζουμε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε. Και είναι όλα, νομίζω τώρα οι υπεραγορές μας όλες είναι ελεγμένες, δηλαδή τα ελέγχουν όλα αυτά. Αυτά είναι γεγονός. Έχουν στατιστικές οι οποίες είναι αλφα-αλφα τώρα, δηλαδή για τα τρόφιμα. Αυτό είναι γεγονός. Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν ακόμη πέραν των υπεραγορών που έχουν τους ελέγχους, υπάρχουν και πιο μικρές υπεραγορές που δεν είναι τόσο ο έλεγχος. Οπότε είναι σωστό να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή και πώς. Πώς θα μεταφέρουμε τα συγκεκριμένα τρόφιμα στο σπίτι μας από την υπεραγορά, πώς θα τα συντηρήσουμε, θα τα διατηρήσουμε στο ψυγείο, πώς θα τα προετοιμάσουμε, και το λέω προετοιμασία, και να το καθαρίσουμε ή να το πλύνουμε και πώς θα το μαγειρέψουμε. Όταν βάζουμε τα τρόφιμα στο ψυγείο, πρέπει να τα κλείνουμε τα τρόφιμα ή να τα βάζουμε έτσι σκέτα, όπως σε ένα πιάτο. Εγώ θεωρώ ότι να είναι κλειστά με μεμβράνη. Οπότε και σε μπολς. Τώρα να αφήσουμε ένα τρόφιμο εκτεθειμένο μέσα στο ψυγείο μας. Αν έχει διαρροή, είναι μολυσμένο, θα τρέξει να πάει και στους υπόλοιπους πάτους του ψυγείου, στα μέρη του ψυγείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να εξαπλωθεί και αυτός ο μικροοργανισμός. Δηλαδή ουσιαστικά βοηθούμε στο να μεταδοθεί πιο εύκολα. Είναι επικίνδυνο όταν βγάζουμε τα chicken burgers ή τα burgers από το θάλαμο να το ψήσουμε αμέσως. Είναι κακό αυτό, διότι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλό. Πρέπει να το κατεβάσεις κάτω πρώτα. Όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά. Α, δηλαδή, θρεπτικά, ναι, μόνο. Όσον αφορά τις. Εντάξει, αν και εφόσον το βγάλουμε από το θάλαμο, να το θέσω έτσι, και το βάλουμε απευθείας στο τηγάνι, για να ψηθεί θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Ώρα, ναι. Ακριβώς. Άρα. Θα ψηθεί πολύ περισσότερο από έξω και από μέσα να μείνει ουσιαστικά πιο ομό. Ναι. Άρα αυτό το κρέας ξέρουμε πώς έφτασε στο τραπέζι μας. Δηλαδή το κρέας είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι μολυσμένο. Άρα να φάμε ομό κρέας, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αυξάνει το ρίσκο για να πάθουν μια τροφική δηλητηρίαση. Ωραία, γιατρέ μου, θέλω ένα μήνυμα στους ακροτές μας και τελειώνουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι είναι κάτι πολύ συχνό, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο, αν και εφόσον δεν έχουμε καταναλώσει κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα όπως μανιτάρια, θαλασσινά, κονσέρβες. Είναι κάτι το οποίο θα προσβληθούμε και μετά από 2-3 μέρες θα είμαστε καλά. Σημαντική είναι κανόνες υγιεινής, ενυδάτωση, αντικατάσταση ηλεκτρολυτών, είτε μέσω διατροφής είτε μέσω διαλυμάτων που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από το φαρμακείο μας, και αν και εφόσον υπάρχουν σοβαρά συμπτώματα ή συμπτώματα τα οποία δεν υποχωρούν και συνεχίζουν πάρα πολλές μέρες. Στο γιατρό, φυσικά. Ναι, στο γιατρό. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που είσαστε μαζί μου σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ειλικρινά. Εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα και ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.
Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή στηρίζουν τα προϊόντα αντιλιακής προστασίας Fresiderm και η εταιρεία Mi Sigma Iacovidis.